Βρέθηκε μετά από 4 μήνες αγωνίας ο δικηγόρος που είχε εξαφανιστεί. Βγήκε για βόλτα και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Πες μας τι έγινε εδώ, γιατί άλλη μια υπόθεση που συγκλονίζει για αυτή. Σε ακούμε. Ακριβώς, Φίλιππε. Τραγικό ήταν το τέλος με την μυστηριώδη εξαφάνιση του Αμερικανού δικηγόρου Bob Meyer, 69 ετών, ο οποίος αγνοείται εδώ και 4 μήνες. Συγκεκριμένα είχε εξαφανιστεί στην Κυριακή 19 Νοεμβρίου στην Τίνο, από την περιοχή Κοσίνη, όπου ζούσε με την Αμερικανίδα σύζυγό του εδώ και περίπου ένα χρόνο. Τον έψαχναν οι πάντες, ΜΑΤΑ, αστυνομίες, ειδικές δυνάμεις, και τελικά εντοπίστηκε από τυχαία από ένα φωτογράφο, σε ένα χαντάκι, σε ένα χάσμα, την Κυριακή. Να πούμε ότι είχε απασχολήσει πολύ έντονα τις αρχές αυτή η εξαφάνιση, γιατί ο δικηγόρος ήταν φιλήσυχος, λάτρευε την Τίνο, ήταν το αγαπημένο του νησί, γι' αυτό πήρε και την απόφαση να μείνει μόνιμα. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από αστυνομικές πηγές, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Το πόρισμα του ιατροδικαστή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά οι πληροφορίες μας είναι ότι δεν πρόκειται, επαναλαμβάνω, για εγκληματική ενέργεια, που αυτό θα ήταν το σημαντικότερο. Εδώ λοιπόν, συγγνώμη λίγο, θα σου πω, Δημοσένη Καλαμπάκα, από αυτά που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, θα πρέπει κάθε οικογένεια, όταν χάνει τον άνθρωπό της, να βάζει και ένα δικό της να κάνει τον έλεγχο. Ένα τεχνικό σύμβουλο. Έτσι έχουμε καταντήσει. Να μην έχουμε εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Έχουμε πολλά περιστατικά που βλέπουμε ότι έχουν προέκταση. Μια αστυνομία λέει ότι είναι αυτοκτονία ή θάνατος από παθολογικά αίτια. Έχουμε περιπτώσεις που συμβαίνει κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι έλεγε η σύζυγος του δικηγόρου, που είπαμε δυστυχώς βρέθηκε νεκρός. Μια υπόθεση που είχε απασχολήσει και την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Ο Μπομπ ήταν ένας συνταξιούχος δικηγόρος και μετικήσαμε στην Τίνο πριν από έναν χρόνο. Αγαπούσε την Τίνο. Αγαπούσε τους ανθρώπους της. Αγαπούσε το ψάρεμα πάρα πολύ. Αγαπούσε τις γάτες του. Ήταν πολύ φιλικός στον οποιοδήποτε. Του άρεσε να πηγαίνει έξω για φαγητό, να προσκαλεί φίλους στο σπίτι. Ήταν πολύ εξωστρεφής. Τόσοι άνθρωποι που δεν με ήξεραν, μόλις έμαθαν ότι ο Μπομπ εξαφανίστηκε, όταν τους συναντούσαν στο σούπερ μάρκετ, στο κρεοπωλείο ή στο φούρνο, είναι... Τι να πω. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί δεν ξέρεις, και παρά το γεγονός ότι προσεύχομαι για μια ευτυχή κατάληξη, αλλά είμαι αρκετά ρεαλίστρια και το γεγονός ότι αγνοείται για τόσο πολύ, δεν έχει τροφή, ούτε νερό, ίσως είχε κάποιο ατύχημα. Δεν ξέρω. Δεν περιμένω να υπάρξει ευτυχής κατάληξη. Το να μην ξέρεις είναι πολύ επίπονο. Εξαφανίστηκε την Κυριακή 19 Νοεμβρίου, σωστά? Ναι, είναι σωστό. Δυστυχώς, η γυναίκα του βγήκε αληθινή. Φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει ευτυχής κατάληξη. Και δεν είχαμε. Και επίσης η ίδια καταγγέλει στο βίντεο που έδειξε η Αγγελική Νικολούλη ότι η αστυνομία δεν έκανε σωστά έρευνα όπως θα έπρεπε. Δημοσθένη Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Πάμε τώρα να δώσουμε λίγο κολαγόνο. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο στον κόσμο. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο.